Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πανηγυρίζει μετά τη λήξη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ισπανία, περνώντας το μήνυμα στο εσωτερικό της Τουρκίας πως η χώρα κέρδισε. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtırayla Türkiye PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma. Και ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωνε πως στα πλαίσια του μνημονίου η Σουηδία του υποσχέθηκε να εκδώσει δεκάδες πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα για τρομοκρατία, προσγειώθηκε απότομα από την πρώτη αρνητική απάντηση. Στη Σουηδία η νομοθεσία εφαρμόζεται από τα ανεξάρτητα δικαστήρια. Άτομα που δεν έχουν τη σουηδική υπηκότητα μπορεί να εκδοθούν κατόπιν αιτήματος άλλων χωρών, όμως μόνο εάν αυτό συνάδει με τη σουηδική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Παρά τα αγκάθια που ήδη εμφανίζονται, η Δύση δίνει την εικόνα μιας ενωμένης συμμαχίας που, ξεπερνώντας τα προβλήματα, καλωσόρισε δύο νέα μέλη. Le fait que ces deux pays aient décidé, malgré leur histoire et leur tradition, de rejoindre notre alliance et que nous ayons pris cette décision est le message stratégique le plus clair qui soit à la Russie. Et la signature du fait que la guerre décidée par le président Poutine en Ukraine est une faute stratégique majeure, y compris pour lui-même. Από την άλλη, η Ρωσία επιμένει στις απειλές της μετά το πράσινο φως για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση των δυνάμεων της συμμαχίας προς την Ανατολή. Серьёзная обеспокоенность деятельностью НАТО, непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. У нас единое мнение, такие действия носят откровенно конфронтационный характер, ведут к дальнейшей эскалации напряженности и фрагментации европейского пространства безопасности и сотрудничества. Και όλα αυτά ενώ στη Μόσχα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεται στεφάνι στη μνήμη των Ρώσων πρακτόρων που έχουν χαθεί εν ώρα υπηρεσίας.